Όμως θέλω, φίλες και φίλοι, να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα φαινόμενο που θα βρούμε ξανά και ξανά μπροστά μας. Σε ένα φαινόμενο που υπονομεύει το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και άρα της κοινωνίας μας. Ένα φαινόμενο που επικαλείται την αγάπη του για την Ελλάδα, αλλά προσβάλλει και αναιρεί κάθε ελληνική αξία. Η εκρηκτική άνοδος Χρυσής Αυγής πρέπει να ενεργοποιήσει τα δημοκρατικά μας αντανακλαστικά, τα πατριωτικά μας αντανακλαστικά πάνω απ' όλα. Κατανοώ απόλυτα την απόγνωση που αισθάνονται κάποιοι συμπολίτες μας, αλλά τους προειδοποιώ. Άλλος είναι ο κύριος που σήμερα σε βοήθησε στο σούπερ μάρκετ και άλλος θα είναι ο φασίστας που θα σε εκπροσωπεί αύριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ρώτησέ τον τι θέλει για το αύριο και θα ανατριχιάσεις. Διότι το αύριο το δικό του δεν σε αφορά. Στο αύριο το δικό του δεν έχει θέση. Διότι στο αύριο το δικό του έχουν θέση μόνο αυτοί που μοιάζουν με αυτόν ή αυτοί που τους χύβουν το κεφάλι. Να κάνουμε και τη δική μας αυτοκριτική. Χθες ανεχθήκαμε την εξτρεμιστική αριστερά. Δήθεν αριστερή βία κατά των πολιτικών. Σήμερα παρακολουθούμε έντρομοι την ομή βία κατά της δημοκρατίας. Αύριο τι? Όταν θα χτυπήσουν πια την πόρτα του καθενός από μας, δεν θα υπάρχει κανένας για να μας ακούσει. Έστω και τώρα μιλήστε με θάρρος και ειλικρίνεια, με το θάρρος και την ειλικρίνεια που ταιριάζει στο δικό μας τον πατριωτισμό και πείτε στον κόσμο που αβίαστα λέει «Θα ρίξω Χρυσή Αυγή» ότι το μέλλον των παιδιών μας δεν θα το αφήσουμε ποτέ στα χέρια ενός φασίστα.